Καλησπέρα παιδιά, CheckTechNow, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που ήρθε πριν από λίγες μέρες. Είναι αυτό εδώ το Professional Kit για να καθαρίζουμε τη φωτογραφική μας μηχανή, να καθαρίζουμε τους φακούς και τον αισθητήρα μπροστά, και περιλαμβάνει μερικά αντικείμενα τα οποία θα τα δούμε ένα προς ένα. Ας το ανοίξουμε όμως. Η τιμή του διήρκεται. Στο Gearbest έχει 27 ευρώ, στο Ebay έχει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 22-23 ευρώ, αν και οι τιμές αυξομειώνονται συνέχεια. Είναι το AirMy 5S Professional Kit, It's Designer for Photographer on the Go, για να μπορείτε να καθαρίζετε την οθόνη σας, την κάμερά σας και ό,τι κουβαλάτε μαζί για να βγάζετε φωτογραφίες ή βίντεο on the go. Πάμε όμως να δούμε ακριβώς τι έχει μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Στην ουσία αυτό που είχα δει εγώ όταν το έπαιρνα αυτό συγκεκριμένο δεν ήταν λίγο τα αντικείμενα χύμα. Δεν είχα δει ότι θα ερχόταν όλα έτσι τακτοποιημένα, όμορφα. Και πάμε να δούμε τι έχει ένα-ένα. Να είναι όλα με σελοτέιπ για να μην φεύγουν, έξυπνο. Έχουμε tissues, χαρτομαντιλάκια, με τα οποία μαζεύουμε τη σκόνη από το φακό μας. Είναι το πρώτο βήμα για να καθαρίσουμε τους φακούς μας. Επίσης έχουμε αυτόν εδώ το φυσιτήρα, με το οποίο φυσάμε τη σκόνη μέσα από τον αισθητήρα κυρίως της φωτογραφικής μας μηχανής ή της κάμεράς μας. Εγώ τη χρησιμοποιώ, οπότε δεν μπορώ να σας το δείξω στην πράξη τώρα. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι ένα πινελάκι, το οποίο βγαίνει. Και καθαρίζουμε επίσης τη σκόνη, είναι πρακτικό, είναι ωραίο. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι πινελάκι και έχει και ένα καθαριστικό βουρτσάκι εδώ πέρα. Αρκετά χρήσιμο και αυτό. Έχουμε cotton swabs, αυτά είναι βαμβακερά πατονέτες στην ουσία, τις οποίες τις έχουμε καθαρίζουμε τις λεπτομέρειες μέσα στους φακούς μας. Μετά περνάμε σε αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ είναι όλα με σελοτέιπ, οπότε μάλλον θα πρέπει να τα κόψω όλα για να είμαστε σίγουροι ότι θα ανοίξουν εύκολα. Είναι πολύ ωραίο kit. Να σας πω την αλήθεια, τα κομμάτια αυτά πάλι αν τα πάρετε χωριστά θα βγουν πάνω κάτω στην ίδια τιμή, οπότε δεν έχει μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό τα παίρνετε σε kit και συμφέρει περισσότερο. Αυτό εδώ είναι κάμερα cleaning cloth, για να καθαρίζεις την κάμερα απ' έξω, όλο το σώμα της κάμερας. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα βγάζετε φωτογραφίες σε εξωτερικό χώρο και έχει σκόνη, στη θάλασσα, και πιάνει αλμύρα η κάμερα, ώστε να καθαρίζεται γύρω-γύρω το σώμα της κάμερας. Και από κάτω έχουμε κάμερα cleaning cloth επίσης, το ίδιο πράγμα. Και APS-C sensor cleaning road. Αυτό προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω είναι για τον αισθητήρα. Και έχουμε και αυτά εδώ τα δύο spray. Το ωραίο είναι ότι έχουν και στα αγγλικά επάνω για να καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι είναι. Αυτό είναι lens cleaning solution για να καθαρίζεις τους φακούς. Και αυτό είναι screen cleaning solution για να καθαρίζεις την κάμερα, την LCD σου που έχεις στη φωτογραφική ή κάποια οθονίτσα που έχεις επάνω. Αρκετά πρακτικά και τα δύο, χρήσιμα. Είχα δει ότι υπάρχουν και δικά σαπουνάκια, απλά επειδή αυτά τα cloth tissues φαντάζομαι ότι τα περισσότερα θα έχουν και θα είναι σαν μορομάντιλα κάπως στην ουσία, θα έχουν πάνω τους κάποιο απορρυπαντικό ειδικό για να καθαρίζουμε το φακό ή την κάμερα, και με τα υπόλοιπα θα σκουπίζουμε πάνω τις λεπτομέρειες. Θέλω να δω όμως αν έχει κάποιο χαρτί. Όχι, δεν έχει κάποιο χαρτί. Ίσως αυτό εδώ, για να το σιγουρέψουμε. Όχι, αυτό εδώ τα χάσα. Έχει και αέρα έξω. Ναι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά εδώ είναι λεπτά μαντιλάκια, lens tissues, για να μην σημαδεύεται το φακό, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτά σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνετε δεν πρέπει να τα ανοίγετε όταν φυσάει πολύ έξω, γιατί παίζει να τα πάρει ο αέρας και να τα χάσετε. Αυτό εδώ ήταν το kit. αρκετά πρακτικό, compact, τα έχει όλα μαζεμένα, σας είπα μπορείτε να τα πάρετε σε διάφορα κομμάτια, νομίζω ότι συμφέρει όλο μαζί, μπορείτε να το βρείτε είτε από eBay είτε από Gearbest, θα σας έχω τα link από κάτω, νομίζω και από τα δύο, ό,τι θέλετε εσείς να διαλέξετε. Εγώ τα διάλεξα γιατί ευκαιρία είναι τώρα με την κάμερα να μπορώ να την περιποιούμε και να τη συντηρώ λίγο, οπότε επειδή δεν ήξερα πολλά πράγματα θεώρησα ότι πηγαίνοντα σε ένα kit είναι λίγο πιο οργανωμένη η όλη διαδικασία, οπότε σαν αρχάριος θέλησα να πάω σε κάτι πιο μαζεμένο. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ θα το κρατήσω προς το παρόν για λίγο καιρό έτσι για να μην τα χάνω. Ήμουν ο Κώστας, CheckTechNow, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!